Ελληνίδες Έλληνες, τούτη την ώρα ένα νέο έγκλημα συντελείται εις βάρος του λαού και της πατρίδας μας. Ένα έγκλημα κοινωνικό, οικονομικό, εθνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με την Τρόικα να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να απελευθερώσει τις απολύσεις και να παραδώσει δεμένους χειροπόδαρα εκατομμύρια εργαζόμενους σε μια σύγχρονη δουλεία με γενικό μισθό τον βασικό των 500 ευρώ. Να δώσει τη χαριστική βολή στο ήδη βαριά τραυματισμένο ασφαλιστικό σύστημα και να μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση σε φιλανθρωπία. Να καταστρέψει την εγχώρια ακτινοτροφία και να κηρύξει σε διωγμό παραδοσιακά επαγγέλματα όπως του φαρμακοποιού, του οδηγού ταξί, του αρτοποιού, του βιβλιοπόλη. Και όλα αυτά αποκαλύπτουν τον κινησμό μιας εξουσίας η οποία καταστρέφει τη χώρα ψάλλοντας ύμνους στον εαυτό της. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι, τολμούν να φέρουν εκτάκτως στη Βουλή νομοσχέδιο σκούπα που θεσμοθετεί ένα νέο γύρο βαρβαρότητας. Κυβέρνηση, Τρόικα, ντόπια και ξένη διαπλοκή συμφώνησαν να ξεκοκαλύσουν ό,τι έχει απομείνει μετά από 3 χρόνια λαιλασίας. Εκχωρούν τον έλεγχο ολόκληρης της χώρας στα χέρια ξένων αλλά και εγχώριων κερδοσκόπων. Επιβαρύνουν έτσι οριστικά το δημόσιο χρέος της χώρας με τα 50 δισεκατομμύρια της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών που επρόκειτο να ανακτηθούν από τις μετοχές του Τάφη Σίγμα, ενώ τώρα θα τα πληρώσει εξ ολοκλήρου ο Έλληνας φορολογούμενος. Χαρίζουν δισεκατομμύρια την ίδια στιγμή που κλέβουν το ψωμί από το τραπέζι του Έλληνα εργαζόμενου. Το χειρότερο όλων, σπέβδουν δια νόμου να αμνηστεύσουν προκαταβολικά όσους συνυπογράψουν αυτό το έγκλημα. Τους προειδοποιούμε. Οι βαρύτατες ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων δεν έρονται από την ψήφιση νόμου με στόχο τη συγκάλυψη παράνομων πράξεων από τις οποίες προκύπτει ζημία του δημοσίου εκ των προτέρων γνωστή. Έγκλημα που στη νομική ορολογία ονομάζεται κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου. Τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν πολύ χρόνο ζωής. Το μνημόνιο θα καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση θα ξυλώσει μία-μία τις διατάξεις του έσχους, της εκποίησης και της κοινωνικής διάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση θα οδηγήσει όλους όσοι συνειδητά ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο στην ελληνική δικαιοσύνη. Ελληνίδες, Έλληνες, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη του λαού μας, αρκεί να πιστέψουμε στο δίκαιο της πατρίδας μας και στην αξία διεκδίκησής του, αρκεί να πιστέψουμε στους ίδιους τους εαυτούς μας.